Ηλιόλουστη στη μέρα σήμερα και η Καστοριά γιορτάζει 106 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Τελευταία πόλη της Μακεδονίας η οποία απελευθερώθηκε και ενσωματώθηκε στον κορμό της μητέρας Ελλάδος. Και αποτείουμε σήμερα φόρο τιμής σε όλους αυτούς οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να είναι η Μακεδονία μας ελεύθερη και ελληνική. Λίγες δεκάδες χιλιόμετρα πιο πάνω εδώ από τη λίμνη της Καστοριάς βρίσκεται μια άλλη λίμνη, λίμνη των Πρεσπών, η οποία είναι πια γνωστή σήμερα στην ελληνική κοινωνία όχι για την απαράμιλη φυσική της ομορφιά, αλλά για την επέσκητη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Μια συμφωνία η οποία εκχωρεί τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική εθνότητα στους γείτονές μας. Παραλαμβάνω και εδώ πέρα, από την ακριτική Καστοριά, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία, ούτε τώρα, ούτε στην επόμενη Βουλή. Εύχομαι σε όλες και σε όλους χρόνια πολλά και να παίρνουμε πάντα από την πλούσια ιστορία μας αυτά τα χρήσιμα μηνύματα, τα οποία θα αποτελούν και τον οδηγό για τις μελλοντικές μας επιλογές. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η χώρα αυτή μεγαλούργησε όταν ηγεσία και λαός ήταν ενωμένοι και όταν κινήθηκε βάσει σχεδίου, προγράμματος και κυρίως πολιτικού ρεαλισμού. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Καμένος, με φόντο τη συμφωνία των Πρεσπών στην οποία αναφερθήκατε, δήλωσε ότι θα τη στηρίξει την κυβέρνηση μέχρι τέλους και βλέπουμε μια αλλαγή στη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου με παροχές, προσλήψεις. Αντέχει δημοσιονομικά η χώρα μια τέτοια στρατηγική στην οικονομία? Κύριε Τσίπρας και Καμένος, θα πορευθούν μαζί μέχρι το τέλος. Σφιχταγκαλιασμένοι και απολύτως εξαρτημένοι από τις καρέκλες τους. Έχω εδώ και πολύ καιρό κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο την οποία διανύουμε και για αυτό το κρεσέντο παροχών και λαϊκισμού στο οποίο έχει επιδοθεί προσωπικά ο κύριος Τσίπρας προκειμένου να διασωθεί πολιτικά. Η χώρα δεν χρειάζεται σήμερα περισσότερες αχρίαστες προσλήψεις στο δημόσιο. Χρειάζεται δουλειές, επενδύσεις και ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα κάνει τη μηχανή της πραγματικής οικονομίας να πάρει ξανά μπροστά. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί του, ο κύριος Καμένος, δεν διαθέτουν κανένα τέτοιο σχέδιο. Γι' αυτό και δυστυχώς αρκούνται στο να επαναλαμβάνουν τις χειρότερες συνήθειες της μεταπολίτευσης, αυτές που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Η χώρα πλήρωσε και οι Έλληνες πολίτες πλήρωσαν ήδη πολύ ακριβά μια φορά την άνοδο του κύριου Τσίπρα στην εξουσία. Δεν αντέχουν να πληρώσουν δεύτερη φορά και την πτώση. Κύριε Πρόεδρε, δίπλα σας είναι ο κ. Κασαπίδης, υποψήφιος Περιφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Είστε αισιόδοξος ότι θα καταφέρετε να βάψετε γαλάζια την περιφέρεια το βράδυ των εκλογών του ερχόμενου Μαΐου? Θέλω να σας πω καταρχάς ότι είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από το γεγονός ότι ο καλός μου φίλος, ο κ. Κασαπίδης, εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του να υπηρετήσει τον τόπο του, την περιφέρειά του, τη Δυτική Μακεδονία και να είναι ο υποψήφιός μας για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Μπήκαμε μαζί στη Βουλή το 2004. Έχω προσωπική άποψη για τις ικανότητές του, για τις δυνατότητές του, για την αγάπη που του έχει δείξει ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά τον εμπιστεύομαι και απόλυτα στο να εκπονήσει αυτό το οποίο σήμερα χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ, αυτός ο όμορφος τόπος, ένα εθνικό περιφερειακό αναπτυξιακό σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να αναδείξει τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Μιας περιφέρειας η οποία δυστυχώς και αυτή έχει πληρώσει τις ανερμάτισες επιλογές και της σημερινής περιφερειακής διοίκησης αλλά και της κεντρικής κυβέρνησης συνολικά. Η Δυτική Μακεδονία έχει μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες, έχει τη δυνατότητα να παραμείνει ενεργειακό κέντρο της χώρας, κάνοντας όμως μια σταδιακή μετάβαση από τις παλιές παραδοσιακές μορφές ενέργειας σε νέες μορφές ενέργειας. Έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει σημαντικά τον πρωτογενή της τομέα, τα αγροτικά της προϊόντα, την ορεινή της κτηνοτροφία και βέβαια να αναδείξει και τον τουριστικό της πλούτο 12 μήνες το χρόνο σε συνδυασμό με την εξαιρετικά πλούσια πολιτική κληρονομιά. Για όλα αυτά λοιπόν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Γιώργο τον Κατσαπίδη ότι θα εκπονήσει αυτό το συγκροτημένο περιφερειακό αναπτυξιακό σχέδιο και εύχομαι με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού εγώ αλλά και με την εμπιστοσύνη των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας ο Γιώργος να μπορέσουμε από κοινού να υπηρετήσουμε αυτό το όραμά μας. Ναι, η Δυτική Μακεδονία
θα είναι γαλάζια μετά τις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Κύριε Πρόεδρε, Δήμος Καστοριάς, Νέστης Αγγελής, η διαστήριξη και εδώ. Με τον Ανέστη και με αυτόν ήμασταν μαζί. Το 2004 βγήκαμε μαζί στη Βουλή. Έχω πάρα πολύ υψηλή εκτίμηση στο έργο το οποίο έχει επιτελέσει. Και προφανώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει της προσωπικής μου εκτίμησης και της στήριξής μου.